Ακόμη ένα νομοσχέδιο που από κοινού το ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ακόμη ένα έργο το οποίο αντί να ικανοποιήσει λαϊκές ανάγκες θα τις εμπορευματοποιήσει ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στα λαϊκά στρώματα. Και όμως αυτό το αντιλαϊκό νομοσχέδιο το ψηφίζουν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που επιβεβαιώνει τη στρατηγική σύμπλευση. Σε ό,τι είναι αναγκαίο για το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους το στηρίζουμε. Σε ό,τι είναι αναγκαίο για το λαό το παραπέμπουμε στις καλένδες. Αυτό άλλωστε κάνανε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης όταν είναι στις κυβερνήσεις, και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Και μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Έργα υποδομών για ποιον? Για τις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης ή για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών? Και μην μου πείτε εδώ ότι βρήκατε ξαφνικά το μαγικό κρίκο που μπορεί να συνδέσει και να ικανοποιήσει ταυτόχρονα και τα δύο αυτά ερωτήματα. Δηλαδή που έργα υποδομών που να ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις λαϊκές ανάγκες και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Γιατί θα πείτε και πάλι ψέματα. Δεν γίνεται αυτό. Θα πει κάποιος, μήπως αυτό που υποστηρίζει το ΚΚΕ είναι υπερβολή? Να δούμε. Και ας μας επιτραπεί ακόμη ένα ερώτημα. Πώς αλήθεια απαντάτε όλοι εσείς, όλα τα κόμματα, στο ζήτημα ότι έχουν παρεπενθεί στις ελληνικές καλένδες έργα απαραίτητα και αναγκαία για την προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και του περιβάλλοντος? Γιατί δεκαετίες τώρα δεν προχωράει καν ο σχεδιασμός η ολοκληρωμένη αντισεισμική θωράκιση της χώρας? Μήπως η Ελλάδα δεν είναι σεισμογενής περιοχή? Μήπως δεν έχουμε θρηνήσει νεκρούς? Γιατί? Έχετε να απαντήσετε κάτι σε αυτό? Δεν είναι επιλέξιμο έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα αναλύσουμε μετά τι σημαίνει επιλέξιμο έργο. Γιατί δεκαετίες τώρα δεν προχωράνε τα έργα της ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας? Απλώς γίνονται κάτι μπαλώματα μετά εορτής που δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερα πλημμυρικά φαινόμενα. Μήπως κάθε χρόνο δεν θρυνούμε νεκρούς από πλημμύρες? Έχουν γίνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ή σχεδιάζει τώρα έργο ολοκληρωμένης αντιπυρικής προστασίας? Πυρκαγιές καθημερινά. Την προηγούμενο Σαββατοκύριακο 61 πυρκαγιές, κύριε Υπουργέ. Με καταστροφές και στο περιβάλλον, στους δασικούς όγκους και στις καλλιέργειες και στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Εκτός από νεκρούς που στο παρελθόν έχουν θρηνήσει και αυτούς. Δεν είναι αλήθεια αυτά έργα μεγάλα υποδομής? Δεν είναι αυτά εμβληματικού χαρακτήρα έργα υποδομής, όπως τόνισε ένας ομιλητής νωρίτερα? Τι είναι αυτά? Δευτερευούς σημασίας έργα? Δεν είναι έργα ζωής τέλος πάντων? Βεβαίως, κάποιος καλοπροαίρετα μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Να το δεχτούμε αυτό, ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι να γίνουν με μια σε όλα τα έργα, τα μεγάλα υποδομής. Αλλά ποιος καθορίζει τις προτεραιότητες, κύριε Υπουργέ? Ποιος καθορίζει ότι αυτά τα έργα πρέπει να γίνουν πρώτα και τα υπόλοιπα μετά? Από τη στιγμή που δεν τα καθορίζουν οι ανθρώπινες ανάγκες, οι ανάγκες του λαού, η προστασία και η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που είναι η πρώτη ανάγκη, η απάντηση είναι καθαρή. Τα έργα αυτά τα καθορίζουν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των μονοπωλίων, της άρχουσας τάξης, οι ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν το μεγαλύτερο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, πάνε σε αυτά τα απαραίτητα έργα υποδομής και θα πηγαίνουν διαχρονικά στους οδικούς άξονες, στα λιμάνια, στα ενεργειακά δίκτυα, σε άλλα δίκτυα για τη μετατροπή της χώρας μας σε διαμετακομιστικό κέντρο, αλλά και στην προσπάθεια ενοποίησης της ευρωενωσιακής αγοράς με νέα δίκτυα μεταφορών,
ενέργειας τηλεπικοινωνιών, τα λεγόμενα διευρωπαϊκά δίκτυα. Και αυτός είναι ο πρώτος κόφτης. Η επιλεξιμότητα των έργων που λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τα έργα αυτά δεν συνδέονται με τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νέα ευρωπαϊκή αγορά και για διευκόλυνση των πολυεθνικών της για τη μεταφορά εμπορευμάτων ως διαμετακόμιση, τότε δεν χρηματοδοτούνται. Ή χρηματοδοτούνται με το σταγονόμετρο, αποσπασματικά και χωρίς αποτελεσματικότητα. Και ο δεύτερος κόφτης, ο οποίος είναι αυτός και ο πιο απάνθρωπος, είναι η προκρούστια κλίνη της λογικής κόστους ωφέλους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο θα κοστίσει ένα έργο και κατασκευαστεί το έργο πόσο θα ωφελήσει. Μόνο με οικονομικά μεγέθη, κύριε Υπουργέ. Η ανθρώπινη ζωή και ο φόρος αίματος δεν μετράει σε αυτό το λογαριασμό κόστος ωφέλους. Μόνο τα οικονομικά μεγέθη μετράνε. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς έτσι έγινε. Η αναθεώρηση της Ολυμπίας Σύμβασης σταμάτησε στην Πάτρα. Γιατί το μεταφορικό έργο Πάτρα-Πύργου είναι πολύ μικρό. Και δεν εξυπηρετούσε ούτε ήταν ενταγμένο στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Να φτάσει ο οδικός άξονας στο λιμάνι, στο εμπορικό λιμάνι της Πάτρας. Γι' αυτό σταμάτησε το υπόλοιπο που δεν είχε καμία τεχνική δυσκολία έργο. Και μάλιστα στις συζητήσεις που γινόσανε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά για τον Πατρόν Πύργου, έμπαινε και σε συζήτηση αν θα υπάρχει και διαχωριστική λωρίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα. Γιατί είναι μικρού, λέει, φόρτου κυκλοφοριακού αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν, φαίνεται καθαρά ποια έργα παίρνουν προτεραιότητα. Και αυτή η λογική, η λογική δηλαδή του κόστους ωφέλους, πόσο θα κερδίσει ο επιχειρηματικός όμιλος που θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο έργο, οδηγεί και σε παραλογισμούς και σε σπατάλες. Αλήθεια δεν είναι παραλογισμός η γέφυρα Ρίου Αντιρίου? Δεν ήταν ένας τεράστιος παραλογισμός? Πολύ ωραίο έργο, πολύ μεγάλο, ευχαριστούμε πολύ. Πότε ολοκληρώθηκε? Το 2004. Και τι ένωνε αυτό το πολύ μεγάλο πανάκριβο έργο που το πληρώνει καθημερινά με πανάκριβα διόδια ελληνικός λαός? Ένωνε δύο δρόμους Καρμανιόλα για 13 χρόνια. Τον Πατρών Κορίνθου και τον Πατρών μέχρι τα Γιάννενα. Δύο δρόμους Καρμανιόλα με δεκάδες νεκρούς κάθε χρόνο για 13 χρόνια. Και μάλιστα στο όνομα αυτού του κόστου ωφέλους δεν έγινε και σιδηροδρομική σύνδεση ταυτόχρονα στη γέφυρα. Να μπορεί να είναι. Γιατί λέει είναι ανύπαρκτο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Τι θα ενώσουμε? Λες και είναι ένα έργο που γίνεται κάθε 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί η προτεραιότητα βεβαίως είναι οι οδικοί άξονες, οι διευρωπαϊκοί και οι σιδηροδρομικοί διευρωπαϊκοί άξονες. Γι' αυτό δεν αναπτύσσεται και το σιδηροδρομικό δίκτυο σε περιοχές όπου ακριβώς δεν εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το δίκτυο της Πελοποννήσου ουσιαστικά έχει καταργηθεί και δεν φαίνεται να επαλειτουργήσει στον άμεσο ορίζοντα της επόμενης δεκαετίας. Ούτε καν στο σχεδιασμό. Γιατί υπάρχουν εκεί ιδιωτικοί οδικοί άξονες που για να τους διαβεί ο κόσμος και να κάνει τη δουλειά του πρέπει να πληρώνει καθημερινά διόδια. Πώς θα κερδίσουν οι κατασκευαστικές εταιρείες? Να δούμε 2-3 παραδείγματα, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου από το πρόσφατο ζήτημα, όχι αυτά με τα αποθενέσεις και τα υπόλοιπα πετά την μπάλα στην εξέδρα, αλλά πραγματικά παραδείγματα. Είχα πάει στην Κεφαλονιά το προηγούμενο τριήμερο. Το 2014 έγινε ο μεγάλος σεισμός. Από τότε υπάρχουν μια σειρά εμβληματικά έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Εργατικές κατοικίες. Από το 2014 παραμένουν μη λειτουργικές, δεν χρησιμοποιούνται. Και ακόμη δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση ανακατασκευής ή κατεδάφης των εργατικών αυτών κατοικιών. Δεύτερο ζήτημα, οδικοί άξονες. Ο άξονας της Κρητονού, που έχει αποκόψει την Παλική επί της ουσίας από την υπόλοιπο νησί και πρέπει να κάνουν ολόκληρο κύκλο για να κυκλοφορήσουμε. Ή ήρθε και ο Ιαννός να ρίξει τη γέφυρα στο Χειμωνικό. Και τι κάνατε για αυτή τη γέφυρα? Αντί να σχεδιάσετε την δημιουργία νέας γέφυρας, βρήκατε μια λύση εμβαλωματική. Μια στρατιωτικού τύπου γέφυρα Μπέιλι. Αλήθεια διασφαλίζετε σταθερότητα αυτής της γέφυρας που είναι 100 χρόνια? Είστε σίγουρος ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα?
Βεβαίως τα μεγάλα φορτηγά πάνω από 40 τόνους δεν μπορούν να περάσουν από εκεί. Ή άλλα ζητήματα, το Ματζαβινάτιο νοσοκομείο στο Αργοστόλι. Από το 2014 λόγω σεισμών έχει πάθει σοβαρές ζημίες. Και παρότι υπάρχουν χρήματα, αρνείται το Υπουργείο να κηρύξει έκτοτε τον εργολάβο που ζητάνε οι τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί το αρνείστε τόσα χρόνια να προχωρήσει η ανακατασκευή του Ματζαβινάτιου νοσοκομείου στο Λιξούρι. Ή η Ακοβάτιος βιβλιοθήκης, χωλεία στο Λιξούρι, τα οποία μένουν ακόμη τα παιδιά σε κοντέινερ μετά από 8 χρόνια. Για να μην πάμε στο σεισμό, στην καταστροφή από τον Ιαννό. Όταν οι ίδιες οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας εκτίμησαν τα απαραίτητα έργα υποδομής για αποκατάσταση των ζημιών και για θωράκιση του νησιού στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Και η τελική σύμβαση πόσο υπογράψετε, κύριε Υπουργέ, για έργα σε βάθος τριετίας 12 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον σας για έργα απαραίτητα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Από 115 που ζήταγαν οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας, δίνεται 12 εκατομμύρια. Και αυτό σε διάστημα 3 μηνών. Αλήθεια, θα γίνει τα αντιπλημμυρικά έργα της Αγίας Εφημίας ή θα πλημμυρίζει κάθε χρόνο η Αγία Εφημία? Το νερό, που η Κεφαλονιά έχει νερό και χάνεται στη θάλασσα. Γιατί δεν κάνετε μικρά φράγματα που θα κρατάνε το νερό και θα μπορεί να ιδρεύεται το νησί και να αρδεύεται? Και προχωράτε σε λύσεις που στην Κεφαλονιά να δημιουργήσετε μονάδες αφαλάτωσης με πανάκριβο νερό και ενεργοβόρες μονάδες και όχι σωστής ποιότητας? Ή για τα δίκτυα ενέργειας? Από τον Ιαννό ήταν χαρακτηριστικό. Τα μόνα δίκτυα ενέργειας που αντέξαν αυτές που συνδέαν τις ΑΠΕ, τις ανεμογεννήτριες. Τα δίκτυα που εξυπηρετούσαν τις λαϊκές ανάγκες κατέρευσαν όλα και έμεινε 7 μέρες χωρίς ρεύμα η Κεφαλονιά. Και δεν αποκαθίστανται με σύγχρονα δίκτυα. Ή ένα συνολικότερο πρόβλημα. Όταν στο 2021 υπάρχουν στάνες παντού σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί βεβαίως η συνάδελφος, η προηγούμενη που κατέβηκε, η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε ότι ο επενδυτής θέλει οδικούς άξονες για να κάνει επενδύσεις. Ο κτηνοτρόφος αλήθεια δεν θέλει αγροτικούς δρόμους? Δεν θέλει δίκτυο της ΔΕΗ που να μπορεί να έχει ρεύμα στη στάνη του? Αλλά αυτό δεν είναι επενδυτικό χαρακτήρα, γιατί η επένδυση σύμφωνα με τα καπιταλιστικά δεδομένα είναι να καταστραφεί ο κτηνοτρόφος και να γίνουν μεγάλες καπιταλιστικές κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε ότι υπηρετείται μια ανάπτυξη και με τα έργα υποδομής που είναι εχθρικές για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας στη χώρα μας, για τις ανάγκες του λαού, για τις ανάγκες των εργαζόμενων. Έτσι λοιπόν, ο σχεδιασμός και η προτεραιότητα τα οποία κάνετε είναι αυτά τα οποία εξυπηρετούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεύτερο ζήτημα. Ακόμη και αυτά τα έργα, τα οποία είναι αναγκαία, οι οδικοί άξονες, για παράδειγμα, μιλάμε για τον Ε65, είναι ένα αναγκαίο έργο. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό. Όμως είναι ταυτόχρονα και ένα πανάκριβο έργο. Το έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός αυτούς τους οδικούς άξονες για την κατασκευή τους και πληρώνει και θα πληρώνει για χρόνια και δεκαετίες πανάκριβα τη συντήρηση αυτού του έργου μέσα από τα διόδια. Και μάλιστα είναι τόσο πολύ λεόντιες οι συμβάσεις που έχετε υπογράψει και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς τους παραχωρησιούχους, που του διασφαλίζεται τι, ότι αν δεν έχει τα απαιτούμενα έσοδα με βάση το μαθηματικό τύπο από τα διόδια, το κράτος καλύπτει τη διαφορά. Και όχι μόνο σε συνθήκες πανδημίας, αλλά και σε συνθήκες κανονικότητας. Και τέτοιοι οδικοί άξονες που κάθε χρόνο παίρνουν χρήματα είναι γνωστοί. Και βεβαίως τους απαλλάσσετε με υπουργικές αποφάσεις. Όταν πέφτει μια χιονόπτωση, από το να πάρουν μέτρα καθαρισμού του έργου και να μείνει το δρόμος ανοιχτός. Και κλείνεται με υπουργικές αποφάσεις στους δρόμους. Έτσι λοιπόν, τα έργα τα οποία διαμορφώνετε, τα έργα υποδομής τα οποία κάνετε, και όπως ο Ε65 βεβαίως είναι ένα έργο απαραίτητο για την περιοχή εκεί, αλλά αλήθεια με τα υπόλοιπα έργα που είπε και ο εισηγητής μας για την περιοχή εκεί, που τα αντιπλημμυρικά έργα, η πλημμύρωση του Ιαννού είναι πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Θα ξανάχουμε και του χρόνου, πάλι του χρόνου, σε 3 μήνες αντίστοιχα φαινόμενα. Άλλα έργα που εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού, των εργαζόμενων, των αγροτοκτηνοτρόφων, πού πάνε αυτά τα έργα?
Και, και από αυτή την άποψη τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι όλα αυτά τα έργα τα οποία διαμορφώνεται είναι έργα για μια ανάπτυξη η οποία είναι εχθρική για το λαό, είναι εχθρική για τους εργαζόμενους. Γιατί ακριβώς οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης συνοδεύονται με τα πανευρωπαϊκά μνημόνια που τσακίζουν οτιδήποτε έχει να απομείνει μετά τους μνημονιακούς νόμους σε εργατικά ασφαλιστικά δικαιώματα για την εργατική τάξη, για τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και βεβαίως στο τέλος ο λογαριασμός από, απόδοσης αυτών των χρημάτων θα τον πληρώσει και πάλι οι λαοί. Γιατί δεν υπάρχει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός Τζάμπα, γεύμα. Άρα λοιπόν οι λαοί θα καλυφθούν να πληρώσουν τα δισεκατομμύρια που θα δοθούν σε έργα υποδομής απαραίτητα για το κεφάλαιο και σε χρηματοδοτήσεις των επενδυτικών σχεδιασμών μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Και οι όποιες υποδομές γίνονται εμπορευματοποιούν ακόμη περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες, αυξάνοντα τις ανισότητες ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών και στο πώς μπορεί ο λαός να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες του. Και αυτό φαίνεται περίτρανο και από τα ζητήματα της υγείας και την εξέλιξη με την πανδημία. Γιατί μπορεί εχθές με το διάγγελμά του ο κύριος Πρωθυπουργός να μίλησε περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για ορισμένες κατηγορίες των εργαζόμενων. Αυτή όμως και αυτή η τοποθέτηση επαναφέρει το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό ο εμβολιασμένος απέναντι στον ανεμβολίαστο, χάνοντας από το στόχο ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στο ζήτημα της υγείας στη χώρα μας, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, με τις επιλογές τις οποίες κάνει, γιατί ακριβώς αρνείται η κυβέρνηση να προχωρήσει τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, διατηρεί τα πρωτόκολλα λάστιχο προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και τους νοστισμούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή που η πανδημία υπάρχει, ο Πρωθυπουργός μιλάει για την ανάγκη συγχώνευσης νοσοκομείων αλλά και για συμπράξεις ανάμεσα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, που ο ιδιωτικός τομέας μέσα από αυτή τη διαδικασία έβγαλε τεράστια κέρδη εκμεταλλευόμενος την κατάσταση που υπήρχε στο δημόσιο τομέα υγείας, που είχαν μετατραπεί τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας νόσου. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον πραγματικό εχθρό που έχει να αντιμετωπίσει ο λαός, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα, την καπιταλιστική ανάπτυξη, τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς λέμε ότι πρέπει να ορθώσει το μέτωπο του ο λαός, να συγκρουστεί με αυτές τις επιλογές για να μπορέσει ακριβώς να ανοίξει το δρόμο για την ικανοποίηση των δικών του αναγκών, των λαϊκών αναγκών, που σήμερα δεν ικανοποιούνται εξαιτίας του καπιταλιστικού κέρδους και των αναγκών που έχει αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.